Κύριε Μπαλίεφ, θες αμέσως πάρτε το λόγο και ξεκινήστε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούγοντας πολλούς από τους ομιλητές συναδέλφους της αντιπολίτευσης, κάνει κανένας την εύκολη διαπίστωση ότι οι περισσότεροι καταγγέλνουν εδώ μέσα ένα έγκλημα, δηλώνοντας ταυτόχρονα και αθώοι του εγκλήματος. Λες και οι ομιλητές αυτοί, οι εκπρόσωποι των παρατάξεων της αντιπολίτευσης, οι περισσότεροι τουλάχιστον, λες και εμφανίστηκαν ξαφνικά στο πολιτικό σκηνικό. Λες και δεν ήταν στην πρώτη γραμμή της διακυβέρνησης επί 40 χρόνια, ότι δεν ευθύνονται για το στράγγιγμα και της οικονομίας και της κοινωνίας. Κατακεράβνουσαν τα μέτρα της συμφωνίας, καλώντας σε αλλαγή και απόσυρσή τους. Αυτά δεν είναι όμως τα μέτρα απόρρια της συμφωνίας που μαζί ψηφίσαμε την προηγούμενη περίοδο? Δεν τα είχαμε διαβάσει και τα είχαμε ψηφίσει? Δεν είναι το αποτέλεσμα αυτά τα μέτρα των δεσμεύσεων που αναλάβαμε, προκειμένου όμως να σωθεί η χώρα και η οικονομία και η κοινωνία? Δεν γνωρίζαμε τότε που τα ψηφίσαμε τι θα καλούμασταν σύντομα να εγκρίνουμε? Φυσικά και δεν πρόκειται για μια συμφωνία όπως πραγματικά θα τη θέλαμε. Φυσικά και υπάρχουν και άδικα και επώδυνα και ηφαισιακά μέτρα. Και φυσικά είναι και το αποτέλεσμα μιας τακτικής υποχώρησης που έγινε απέναντι στις πιέσεις και στους εκβιασμούς που δεχθήκαμε. Αυτή η συμφωνία όμως δεν είναι μόνο τα μέτρα που συζητάμε σήμερα, δεν είναι μόνο τα όσα αρνητικά που υπάρχουν και ακούστηκαν, δεν είναι παράλληλα μήπως και μια συμφωνία που μεταξύ άλλων προβλέπει και την έναρξη της συζήτησης άμεσα για την απομείωση του χρέους, που διασφαλίζει τις χρηματοδοτικές μας ανάγκες για την επόμενη τριετία, που προβλέπει τα χαμηλότερα πρωτογενή πλεονάσματα γλιτώνοντάς μας βάρη περίπου 20 δισεκατομμυρίων, που έχει ετήσιο μέσο δημοσιονομικό βάρος 2,9 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι 17 και 10,7 αντίστοιχα του πρώτου και του δεύτερου μνημονίου. Μια συμφωνία που επιτρέπει να ξαναβάλουμε στο τραπέζι της συζήτησης το θέμα πολύ γρήγορα της ρύθμισης των εργασιακών σχέσεων και της επαναφοράς των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Μια συμφωνία ακόμα που δημιουργεί το περιθώριο της αναζήτησης εναλλακτικών προτάσεων για την ελάφρυση των κοινωνικά αδύναμων συμπολιτών μας. Κανείς δεν μπορεί να παραγνωρίσει και κανένας να ξεχάσει το γεγονός ότι επί μήνες παλέψαμε, προσπαθήσαμε για ό,τι το καλύτερο. Όπως και δεν μπορεί φυσικά να ξεχνάει και τις παροτρύνσεις από την αντιπολίτευση που υπήρχαν όλο αυτό το διάστημα. Παροτρύνσεις προς την κυβέρνηση, φέρτε μία συμφωνία να την υπογράψουμε για να ηρεμήσουμε. Προς τους δανειστές, βάστα γερά Ντάισελμπλουμ, αν το θυμόμαστε. Και γερούν πάρτους τα λεφτά. Αυτές ήταν οι παροτρύνσεις μιας εθνικά περήφανης και σωστής εθνικά στάσης. Ήταν η στάση εκείνων που σήμερα μας κατηγορούν για αυτή τη συμφωνία, την οποία, επαναλαμβάνω και υπενθυμίζω, την ψήφισαν. Βεβαίως, όπως είπα και πριν, μεταξύ των μέτρων υπάρχουν αρκετά αρνητικά που πρέπει να τα δούμε και θα τα δούμε. Με προσπάθεια αναζήτησης ισόρροπων μέτρων, με κοινωνικό πρόσημο, για να ελαφρυνθούν οι αδύναμοι, αλλά και για να σταματήσει και η εύκολη αρνητική προπαγάνδα που έχει ενταθεί τις τελευταίες 2-3 ημέρες. Συνεχίζεται αρκετά ακόμα και για εκείνα τα σημεία που ήδη οι υπουργοί έχουν δώσει τις απαραίτητες διευκρινήσεις. Ήδη για πολλά έχουν γίνει βελτιωτικές αλλαγές. Και από αυτό το βήμα και προ λίγων λεπτών ακόμα ακούσαμε να αποκρύπτεται το σύνολο της αλήθειας. Να επενθυμίσω μερικά. Λέγεται για την κατάργηση της σύνταξης από τον ΟΓΑ στους ανασφάλιστους υπερήλικες. Η κατάργηση, να υπενθυμίσουμε, των διατάξεων του νόμου 43-31 δεν αφορά το σύνολο, όπως ακούστηκε πριν λίγο από εδώ, των μέχρι σήμερα δικαιούχων. Αφορά δυστυχώς τους ομογενείς παλινοστούντες. Αυτοί είναι που θίγονται αυτή τη στιγμή. Είναι ένα αρνητικό σημείο για αυτή την κατηγορία των συμπολιτών, για τους οποίους όμως έχει διευκρινιστεί από τους υπουργούς. Θα εξεταστεί άμεσα η δυνατότητα ρύθμισης, είτε με τις βελτιώσεις του νόμου 4093 του 12,
σχετικά με τις αυστηρές προϋποθέσεις που θέτει αυτός ο νόμος, είτε με την αναγνώριση της υπηρεσίας τους, προϋπηρεσίας τους στο εξωτερικό, είτε με την κάλυψη κάποιων άλλων κατηγοριών ανασφάλιστων μέσω του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Πληροφορήθηκα σήμερα ότι στην πατρίδα μου την ιδιαίτερη, στο Βόλο, ακούγεται έντονα ότι κόβεται το επίδομα, το μικρό επίδομα που δίνεται σε γονείς παιδιών με αναπηρίες. Ψέμα. Δεν υπάρχει καμία αναφορά μέσα σε όλο το κείμενο των μέτρων. Και για την επιλογή της χαμηλότερης ασφαλιστικής κλάσης για τους αυτοασφαλιζόμενους έχουν δοθεί οι διευκρινήσεις. Τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, θέλω να σημειώσω ότι μπορεί να είναι μια δύσκολη στην εφαρμογή τη συμφωνία, με μέτρα επώδυνα όπως είπα και στην αρχή, αλλά είναι μια συμφωνία που θα την εφαρμόσουμε, προσπαθώντας για όποιες βελτιώσεις μπορούν να γίνουν. Ας μην βιάζονται επομένως κάποιοι να προεξοφλήσουν το τέλος μιας απόπειρας για μια διαφορετική πολιτική με κοινωνικό πρόσημο. Τους καλούμε να δουν τη μεγάλη εικόνα, την εικόνα της αλλαγής του κλίματος και σταδιακά των συσχετισμών στην Ευρώπη. Να δουν τη διαφορετική πολιτική που προτιθέμεθα να ακολουθήσουμε στην Ελλάδα, με την αποκοπή των αποστημάτων που κρατούσαν τη χώρα και την κοινωνία δέσμια και καθυλωμένη για δεκαετίες. Να αντιληφθούν ότι η τακτική υποχώρηση με την υπογραφή της συμφωνίας αφήνει έδαφος για μια διαχείριση, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, για μια διαχείριση των όρων προς διαφορετική κατεύθυνση. Να εμπιστευτούν την κυβέρνηση ότι όχι μόνο μπορεί να διαχειριστεί με ειλικρίνεια τη νέα ευρωπαϊκή πραγματικότητα, αλλά και ότι μπορεί να διευρύνει τα ρήγματα που η ίδια δημιούργησε, αξιοποιώντας την όποια διαφορετική στάση καταγράφεται μεταξύ διαφορετικών ευρωπαϊκών κρατών ή διαφορετικών ευρωπαϊκών πολιτικών δυνάμεων. Ας σταματήσουν επιτέλους οι συνάδελφοι της αντιπολίτευσης να αναφέρονται σε μεταστροφή της κοινής γνώμης. Ας σταματήσουν να απαριθμούν το πόσες φορές αριστερά, γιατί θα κουραστούν να μετράνε. Γιατί εν κατακλείδη, όπως έδειξαν και οι πρόσφατες εκλογές, οι πολίτες εμπιστεύονται αυτή την αριστερά που ξέρουν πως θα κάνει αυτό που μπορεί για την κοινωνία, από αυτή τη δεξιά που ξέρουν πως θα κάνει αυτό που θέλει στην κοινωνία. Ευχαριστώ.